Χαίρετε. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Χρόνια καλά, πολλά, ευλογημένα, υγεία, χαρές, προκοπή σε όλους τους κατοίκους του Λουτροχωρίου. Χρόνια πολλά για την ημέρα της αναλήψεως που είχαμε τη χαρά να είμαστε για ακόμη μία φορά εδώ στο Λουτροχώρι. Όπως και σήμερα, οι συνεργάτες μου και εγώ είμαστε εδώ αναγνωρίζοντας το έργο το μεγάλο που επιτελεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού. Ο Αριστοτέλης Λουτροχωρίου που κρατά με αγάπη και με σεβασμό ψηλά την παράδοση, τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμά μας. Δείχνει το δρόμο στην νεολαία μας και το έργο που επιτελούν είναι σημαντικό, είναι σπουδαίο. Με σεβασμό στεκόμαστε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους και εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια. Είμαστε δίπλα στο Σύλλογο, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε στα πλαίσια των δυνατοτήτων. Δίπλα στο χωριό, φέτος βεβαίως λόγω των καιρικών συνθηκών, καθυστέρησε η διαμόρφωση της αγροτικής οδοποιίας, πραγματοποιείται. Μετά το έργο της παιδικής χαράς, που θέλω να διευκρινίσω ότι το πραγματοποίησε με ίδιους πόρους, με δικά του χρήματα, ο Δήμος Κίδρας, ακολουθεί η ασφαλτόστρωση σε λίγες ημέρες αγροτικής οδοποιίας ενός χιλιομέτρου. Είμαστε δίπλα στην εκκλησία, δίπλα στο σχολείο, δίπλα στην κάθε μία και στο κάθε ένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους και να ευχηθώ και πάλι τα καλύτερα. Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, τον Παύλο το Φερικίδη, σε όλο το Συμβούλιο, σε όλους εσάς που στηρίζετε το Σύλλογο. Θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο, στον Γρηγόρη το Βόλτση, όπως και στον ακούραστο συνεργάτη μας, τον Λάζαρο το Γουλσουζίδη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε τη Δήμαρχο, όλους τους αντιδημάρχους, τους τοπικούς συμβούλους, τον Πρόεδρο του χωριού για την παρουσία τους εδώ απόψε.